Τσιρίγο FM 105,6. Μένουμε στο θέμα και στο περιστατικό με τους παράτυπους μετανάστες χθες το βράδυ στα Αντικύθρα, οι οποίοι εντοπίστηκαν. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αντικυθύρων, τον κύριο Ανδρέα Χαρχαλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλημέρα σας, καλό μήνα επίσης. Καταλαβαίνουμε ότι προέρχεστε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλο το βράδυ μείνατε εξάγρυπνοι, φροντίζοντας τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν τραυματισμένοι, οι οποίοι ήταν... Τι να κάνουμε, ανθρώπινα είναι, πρέπει. Πάρα και συγγενείς μας παλαιότερα έχουν τα ίδια είχαν τραβήξει. Θέλω να μας μιλήσετε, επειδή το ζήσατε από την πρώτη στιγμή και από πρώτο χέρι αυτό το περιστατικό, να ακούσουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς συνέβη και πώς το βιώσατε, πώς βιώσατε αυτή την κατάσταση. Γύρω στο βράδυ μας ειδοποίησαν και εμένα προσωπικά γύρω στις 8.30 ώρα με πήραν από τα Κύθρα συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και με ειδοποίησε ότι βλέπουν από πάνω από Αθήνα κάποιο στίγμα εδώ βόρειο-ανατολικά του νησιού και από εκεί ύστερα αρχίσαμε να ψάχνουμε. Εν τέλει τους εντοπίσαμε γύρω στις 10 η ώρα. Ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους να πω, γιατί από ό,τι έγινε μετά έριξε το σκάφος η φουρτούνα έξω σε κάποιο ομαλό σημείο στα βράχια και δεν χτυπήσανε σοβαρά. Είχαν βέβαια αρκετά χτυπήματα, αλλά όχι πολύ σοβαρά από ό,τι φάνηκε από... με το μάτι, να το πω έτσι. Πήγαμε κάτω στην παραλία του Ξηροποτάμου, τους περιμέναμε εκεί, ερχόντουσαμε φακούς. Πήγαμε κι εμείς λίγο πάνω στα βράχια εκεί και τους βοηθήσαμε να κατέβουν κάτω. Και συγκεντρωθήκανε γύρω στα... στην παραλία κάτω γύρω στα 40 άτομα. Ρωτήσαμε τι έχει γίνει. Το σκάφος δεν μπορούσαμε να το εντοπίσουμε και τώρα γιατί ήταν σκοτάδι. Ρωτήσαμε τι έχει γίνει, μας το είπαν ότι έτσι και έτσι είχαν προορισμό την Ιταλία. Ξεκινήσανε από το Μπόντρουμ της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σίμη με το σαπιωκά αράβο αυτό που ήταν εκεί και τους εξόκυλοι φουρτούνα χτες τα 10 μποφόρ που είχε εδώ κάτω, ευτυχώς και δεν πνιγήκανε, να το πω έτσι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ότι όλοι βέβαια, ήταν από... τυχεροί με στην ατυχία τους, να το πω έτσι. Βεβαίως. Ήταν όλοι άνδρες ή υπήρχαν και οικογένειες? Όλοι άνδρες, καμία γυναίκα. Από οι άνδρες ήταν ηλικίες από 14-15 χρονών έως 25, δεν ήταν μεγαλύτερη. Είχε μικρά παιδάκια, δηλαδή ήταν μικρά κάτω από 20, από 18 χρονών. 4-5 άτομα ήταν πολύ μικρά, ήταν μικρά εκεί γύρω στα 15. Τους μαζέψαμε εκεί, μετά ειδοποίησαν από τις υπηρεσίες να μην τους πάμε πουθενά. Εγώ βέβαια φρόντισα με τον αστυνομικό εδώ να τις βάλουμε σε κάτι σπηλιές εκεί που έχει στην παραλία μεγάλες και ευτυχώς δεν κρυώνανε. Βάλαμε και στα αυτοκίνητά μας μέσα που είχαμε εκεί δύο αυτοκίνητα, εγώ και το περιπολικό. Τους βάλαμε μέσα, ήταν τα μικρά παιδιά εκεί, τα λοιπόμασταν να είμαι ξυπόλυτοι και ρακέντητοι στο κρύο. Ευτυχώς δεν ήταν βρεγμένοι όμως. Από ό,τι μας είπε και ο δήμαρχος, δεν ήταν βρεγμένοι. Ευτυχώς. Όχι, ευτυχώς δεν ήταν βρεγμένοι. Και παίρναμε εντολές εκεί. Εγώ ήθελα να τους μεταφέρω βέβαια στην προβλήτα, να τους βάλουμε στο υπόστοχο μέσα που ήταν κλειστό, αλλά είπαν οι υπηρεσίες ότι να τους αφήσουμε εκεί να περιμένουμε να μήπως εμφανιστούν και οι άλλοι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι. Εν τέλει το πρωί τους πήραμε εδώ με τους κατοίκους, με το φορτηγάκι του πρώην Προέδρου του Διονύση του Προβουλάκη. Το κουβάλισε, τους βάλαμε στο υπόστεχο και τους συγκεντρώσαμε. Αφού μίλησα 3-4 φορές με τον καπετάνιο του Προφυλούσα και από το βράδυ και το πρωί και με το λιμενάρχη με πήρε και αυτός. Και μου δίνει και αυτός εντολές τέλος πάντων. Περιμέναμε εκεί μέχρι που ξημέρωσε. Και μετά βγήκαμε να ψάξουμε να δούμε πού είναι. Δώσαμε παπούτσια εκεί στον έναν που μίλαγε λίγο αγγλικά, γιατί δεν φοράγανε, ελάχιστοι φοράγανε παπούτσια. Είχαν τυλίξει τα πόδια τους 2-3 με μπλούζες και φανέλες και άλλοι τα είχαν, ήταν εντελώς ξυπόλυτοι. Για να φανταστείτε τώρα τρέχουν στα βράχια μέσα στη νύχτα με σταγκάθια και στα βράχια για να κατέβουν τους γκρεμούς και να βρεθούν κάπου στην παραλία. Ακολουθώντας βέβαια τα φώτα του ποταμού μέσα, του χωριού, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και δώσαμε παπούτσια στον ένα το πρωί και τον πήρε ο αστυνόμος μαζί με ένα παιδί εδώ, ένα ψαρά, και πήγανε διαξηράζοντας με το αυτοκίνητο και όντως τους εντοπίσανε βόρεια τους υπόλοιπους εκεί δίπλα στο διαλυμένο το καραβάκι τους εκεί και τους οδηγήσανε και αυτούς στην παραλία και από εκεί πήγε το αυτοκίνητο στην παραλία και τους πήραν. Ήταν γύρω στα 9-10 άτομα εκεί υπόλοιποι, ας πούμε. Κύριε Πρόεδρε, πώς είναι να βλέπετε τόσους ανθρώπους χωρίς να έχετε τις κατάλληλες υποδομές αλλά και το έμψυχο δυναμικό? Ήσασταν 3 άτομα μαζί με τον αστυνομικό και προσπαθούσατε να... Είναι δυστυχία και εκνευρισμός, γιατί σου δίνουν εντολές από αλλού. Τρέξε να κάνεις αυτό, τρέξε να κάνεις το άλλο που είναι αρμοδιότητες δικές τους. Εμείς με τα πενιχρά, με καθόλου μέσα, το παίρνουμε ανθρωπιστικά το θέμα. Να τους σώσουμε, να τους βάλουμε κάπου να μην κρυώνουν, να τους λυπόμαστε, να τους δώσουμε κάτι να φάνε, ένα τσάι, ένα κομμάτι ψωμί να φάνε που λένε για να στυλώσουν, γιατί είχαν 3 μέρες να πιούν νερό και να δουν φαγητό.
Θα φανταστείτε, αδειάσανε γύρω στα 50 κιλά νερό. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες είχαν να φάνε. Τρεις μέρες μέσα στο πέλαγος εκεί να τους δέρνει η κακοκαιρία. Το σκάφος το οποίο επέβαινε ήταν μεγάλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι διαλυμένο εντελώς. Έχει γίνει σανίδια που λένε σάπια εκεί, άλλο μέσα στη θάλασσα και άλλο απ' έξω. Αλλά ευτυχώς ήταν καλός ο καπετάνιος και το οδήγησε σε ομαλούς βράχους και έτσι το πέταξε η θάλασσα έξω και κατεβήκαν ομαλά χωρίς να κολυμπήσουν και να πνιγούν. Από ό,τι καταλάβατε, έδειξαν οι μετανάστες κάποιον ως διακινητή ή όσοι που ήταν ο καπετάνιος? Όχι, δεν έδειξε κανένα, αλλά φαινόταν ποιος ήταν. Μάλιστα. Γιατί κάποιον υπακούγαν εκεί. Και ήταν καθώς πρέπει ντυμένος που λένε, φαινόταν ότι ήταν αυτός. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και τον υποδείξαμε βέβαια και εμείς, να σου πω την αλήθεια, στο λιμενικό εκεί. Καλά κάνατε για να ληφθούν, ναι, τα μέτρα, να γίνουν οι έρευνες. Του δώσαν πληροφορίες ότι πρέπει να είναι αυτός, γιατί τον υπακούγαν και φαινόταν ότι ήταν ντυμένος, ας πούμε, με το που λένε καθώς πρέπει για χειμώνα καιρό. Μάλιστα. Με τα καινούργια του τα ρούχα, με τα δερμάτινά του κτλ. Τώρα, πρόεδρε, ποια είναι η επόμενη μέρα των αντικειθήρων? Διότι είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους, και από πριν ήταν, αλλά και τώρα είναι ακόμα περισσότερο μετά από αυτό το περιστατικό, ότι τα αντικείθρα δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Ούτε χωρίς να έχουν γιατρό, ούτε χωρίς να έχουν τις κατάλληλες υποδομές, να υπάρχει ένας χώρος να μπορούν να φιλοξενηθούν, να υπάρχουν τα μέσα για να μπορούν να καλύψουν. Είναι η δεύτερη φορά τώρα που δεχόμαστε εδώ μετανάστες. Ήταν το 2006, πάλι τον Οκτώβριο, 67 άτομα τότε. Ήταν, λες και είναι, τα ακολουθάει το νούμερο, ξέρω εγώ τι να πω. Και τους, τότε τους είχαμε συγκεντρώσει, είχαμε βρει και ρούχα γιατί ήταν βρεγμένοι όλοι. Τους είχαμε βάλει στο δημοτικό σχολείο μέσα, τους είχαμε στρώσει μοκέτες κάτω, κουβέρτες από τον Άγιο Μύρο, από τους κατοίκους, ρούχα από τους κατοίκους, τους δίσαμε, ας πούμε. Αλλά ετούτος εδώ τώρα είμαστε εδώ χάμω 20 άτομα. Ποιος μπορεί, χωρίς γιατρό. Ήταν άνθρωπος χτυπημένος σοβαρά στο μάτι, κάτω από το μάτι, όχι ευτυχώς μέσα στο μάτι. Μοραγούσε. Ήταν τα πόδια τους διαλυμένα στα βράχια. Ήταν η μέση τους ακατεμένη, ήταν γύρω στα 10 άτομα, δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Τους κουβαλάγαμε αγκαλιά να τους βάλω μέσα στο καράβι. Πού είναι ο γιατρός? Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πώς θα συνεχιστεί αυτό το θέμα με τον γιατρό, τι θα γίνει με τον γιατρό. Εδώ μπροστά ήμουν στον αστυνομικό που μιλούσε και εγώ πήρα τον καπετάνιο και του είπα να κανονίσει να μπει κάποιος γιατρός από την Νεάπολη, από κάπου, από τα κύθρα, κάποιος να τους συνοδεύσει, να τους πουλώσει τις πληγές, να το πω έτσι, μέσα στο καράβι, γιατί εμείς δεν είχαμε τα μέσα εδώ για να τους κάνουμε κάτι τέτοιο. Πού είναι ο γιατρός, χρειάζεται τέτοιες περιπτώσεις? Πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι ένα ολόκληρο νησί και κάποιοι ακρίτες οι οποίοι με τα νύχια και με τα δόντια παραμένετε εκεί. Εδώ είναι 5 γεροντάκια και δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της γρήπης ακόμα. Πότε θα έρθει ο γιατρός να το κάνει? Έχουμε αγοράσει τα εμβόλια και τα έχουμε έτοιμα εδώ. Μήπως και βρεθεί κανένας με κάνα φουσκωτό να περάσει κανένας γιατρός να του κάνει τα εμβόλια? Δηλαδή έχουμε καταντήσει χειρότερα από τους Πακιστανούς, να το πω έτσι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και βέβαια, οι αρμόδιοι πρέπει να το καταλάβουν. Είχαν δηλώσει κάποιοι γιατροί, παραιτηθήκανε για το λόγο το δικό τους, δεν ξέρω τι. Ο νόμος λέει δεν μπορεί να έρθουν οι επόμενοι που είχαν δηλώσει, ας πούμε, στην αναμονή άλλα δύο άτομα. Πρέπει να ξαναγίνει ξανά από την αρχή, να προκηρύξουν θέσεις. Δηλαδή, καλό Πάσχα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι η κατάσταση, καιρικές συνθήκες στα αντικείθρα? Σήμερα είναι καλούτσικες, μπορώ, αφού είναι και το καράβι, είναι γύρω στα 5 μποφόροι, 5-6 μποφόροι, είναι εντάξει. Καλά είναι σήμερα. Εχθές ήταν θεομηνία μεγάλη. Εχθές είχε πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Ήταν 10-10 μποφόροι και πλέον και ήταν και βροχές. Ευτυχώς έβρεξε, γιατί είχαμε να δούμε από το Φλεβάρι βροχή. Και ευτυχώς τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους που σωθήκανε και δεν μαζεύομαι πτώματα. Σήμερα ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Αυτό βοήθησε ο Θεός και ήταν το πιο σημαντικό. Ναι. Κύριε ναι, Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε και εσείς αλλά και όλοι οι άνθρωποι εκεί άξιοι συγχαρητηρίων. Πραγματική σύγχρονη. Τι να κάνουμε, κρατάμε το νησί αλλά με το χίλια ζόρια. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει και το κράτος, ειδικά με το θέμα του γιατρού. Το νούμερο ένα. Δηλαδή είμαστε, ας πούμε, στα χέρια του Άγιου Μύρου, να το πω έτσι. Μας κρατάει ο Άγιος Μύρος εδώ και δεν χάσαμε κάποιον άνθρωπο στα καλά καθούμενα χωρίς γιατρό. Με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσετε. Έτσι και με τις προσευχές του δεσπότη μας. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, γεια σας. Τσιρίγο FM 105,6.